Κατερίνα Καραβάτου να αναλαμβάνει την επόμενη σεζόν την πρωινή ζώνη του σταθμού. Για το ότι λέγεται και ότι γράφετε, εγώ δεν θα σας απαντήσω ποτέ. Θα σας απαντώ σε ό,τι θέλετε να ρωτάτε και αφορά εμένα. Όμως έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Τζόνι Καλημέρης όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος θα αναλάβει διευθυντική θέση στο κανάλι της Κάντζας. Ο Τζόνι Καλημέρης, επειδή είναι άνθρωπος που δίνει ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα, σίγουρα θα υπολογίσει τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης που έκανε η Κατερίνα Καραβάτου και θα εκμεταλλευτεί την παρουσιάστρια στο έπακρο. Μάλιστα. Έχω τη συνείδησή μου καθαρή, παιδιά, όσον αφορά στην Κατερίνα Καραβάτου. Και δεν την πήρε κανένα τηλέφωνο. Γιατί, όχι, περίμενε. Γιατί δεν μπορούσα να κάνω κάτι, ήταν προαποφασισμένο. Αλλά εγώ λέω: έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Λάθος. Και πήγε κάτι άλλο. Την ενόχλησε πολύ που βγήκε στον Κωστόπουλο και δεν επικοινώνησε μαζί τη. Μέγα λάθος, διότι υποτίθεται ότι η κυρία Κορομιλά έτσι, έχει διευθυντική θέση. Άρα λοιπόν ήταν εν γνώση τη ότι θα σταματήσει η εκπομπή. Αν μη τι άλλο, εκτός αν δεν έχει, δεν ξέρω ακριβώς, δεν τα γνωρίζω. Γιατί λέει όμως, Στάθη μου, γιατί εγώ δεν ξέρω στο βίντεο ότι εγώ δεν είχα κάποιο τίτλο. Εγώ είμαι λέει η Ρούλα. Τι πρέπει να έχω κάποιο τίτλο. Δηλαδή πας σε μια τηλεόραση τώρα, έτσι, και λες. Παιδιά, τι λέτε, διευθύντρια. Θέση Ρούλα, ας πούμε, θέση Ρούλα. Δηλαδή, πας στη σχολή δημοσιογραφίας του Μαλέλη και λες θέλω να γίνω Ρούλα μεγαλώνοντας. Ναι, όχι, εδώ είναι δικό το ζήτημα. Ενώ λέει. Εγώ δεν έχω, όπως είπε, δεν έχω κάποιο τίτλο, εννοούσα κάποια θέση καθαρή διευθυντική. Τι λέτε, ρε παιδιά, εγώ δεν αυτό εκεί. Που λέει πρώτα απ' όλα η κυρία Κορομιλά. Εκεί δούλευα. Δηλαδή η σκαλέτα από την Παγκαλέξη στην Κορομιλά πηγαίνει ως διευθύντρια ψυχαγωγικών εκπομπών. Πλάκα μου κάνετε. Μα εννοείται, ξυπακούεται. Όλες τις συσκέψεις που κάναμε το Σεπτέμβριο για την εκπομπή, για την αρχή, ήταν με την Κορομιλά, παλιότερα με την Παρακουδάκη, αργότερα με Τζον Μον κτλ. Με στελέχη τέλος πάντων του Α, έτσι. Και με τα στελέχη του Α, επειδή εξετάζουμε αν είναι διευθύντρια ή όχι η κυρία Κορομιλά, ήταν και η κυρία Κορομιλά. Πρώτον. Δεύτερον, μήπως η Κατερίνα χάλασε λίγο τη σούπα που δηλαδή βγήκε και τα είπε στον Κωστόπουλο χυμά και δεν έκανε δημόσιες σχέσεις καθόλου και δεν κοίταξε πώς να φυλάξει το δικό της ποπουδάκι, ας πούμε, και να μην τα πει τα πράγματα έτσι για καλά, για δημόσιες σχέσεις, αλλά είπε την αλήθεια της. Εγώ ξέρω άλλα πράγματα, παιδιά. Δεν ξέρω τι λέει η Ρούλα στις κάμερες. Εγώ ξέρω ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ η κυρία Κορομιλά. Ξέρω μάλιστα ότι επιστράτευσε. Ενοχλήθηκε με αυτά που είπε η Κατερίνα. Στον Πέτρο Κωστόπουλο. Ουσιαστικά η Κατερίνα την αλήθεια είπε. Δεν είχε λόγο να πει ψέματα, παιδιά. Ούτε δημόσια σχέση θέλει να κάνει. Με το καινούριο αφεντικό του Α, μια χαρά σχέσεις έχουν. Την στήριξε και μετά την αποχώρησή της από τον Α, από ό,τι γνωρίζω. Και το δεδομένο εδώ της ιστορίας είναι ότι γνωρίζω ότι ενεργοποίησε και μια κοινή τους φίλη προκειμένου να λειτουργήσει πυροσβεστικά όλη αυτή η ιστορία. Τώρα, το τι λέει η Κορομιλά στο ραδιόφωνο ή στην Ναταλία είναι δικό της θέμα. Εγώ ξέρω ότι και τηλέφωνα πέσανε ενδιάμεσον, έτσι ώστε η Κατερίνα να έρθει σε επαφή με την Ρούλα. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ τουλάχιστον. Για ποιο λόγο, για να μιλήσουν και για να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί δεν κάνει καλό σε κανέναν και ειδικά δεν κάνει καλό στην κυρία Κορομιλά. Η Ρούλα έχει μια τάση γενικώς να μαζεύει λίγο τα πράγματα τα οποία την αφορούν. Καταλαβες. Και όλοι μας το κάνουμε αυτό λίγο ως πολύ. Αλλά δεν γίνεται όλοι να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο καθεστώς. Η Ρούλα είπε ότι είμαι πάρα πολύ ενοχλημένη, γιατί έχουν αποστείλει πάρα πολλά για τη δική μου τη θέση, για τη δική μου τη δουλειά. Εγώ έχω ανανεώσει από τον Ιανουάριο σε αυτή τη θέση που είμαι. Ενώ λέει γραφόντουσαν ότι... Συγγνώμη, περίμενε, πού έχει ανανεώσει. Πού έχει ανανεώσει. Στη θέση αυτή που έχει. Αυτό λέω. Και εδώ σου λέω ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πώς έχει ανανεώσει. Παιδιά, μπράβο. Για το κηλικείο. Για το κηλικείο. Αφού λέει καφέ που βάλαγε. Για έχει θέση διοικητική, ηρωνικό ήταν. Ποιο το λέει. Εδώ λέει κυρία Σόρι. Λέει, θα μιλήσω ή δεν θα μιλήσω. Έτσι, δηλαδή αυτό, επειδή το χρησιμοποιούσε και η Βυθία παλιά, όταν μάσαγε φίλα Δάφνης. Και η Άντζελα Δημητρίου αργότερα. Λοιπόν, στις Εμπεκιάδες. Τελικά τι γίνεται, ας πούμε, να καταλάβω ο άσχετος. Έτσι, εδώ μας δώσει. Η Ρούλα Κορομιλά έχει διοικητική θέση. Έχει διοικητική θέση και τη είπα ότι ενοχλήθηκα πάρα πολύ με όλα αυτά που ακουγόντουσαν και γραφόντουσαν και δεν έβγαινα να απαντήσω. Ναι, εγώ είχα ανανεώσει τη δουλειά μου, τη θέση μου από τον Ιανουάριο και συνεχίζω το έργο μου. Και ρωτώ. Κάτι άλλο επίσης που υπόθηκε και δεν το έχουμε ακούσει. Ναι. Είπε κάποια στιγμή για την προηγούμενη διοίκηση του Α στην Κάντζα ότι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι παρουσιαστές. Και εγώ είχα αναγκαστεί να τους δείχνω μέσα από το YouTube και μέσα από DVD ποιος είναι ο κάθε παρουσιαστής. Τι εννοείς? Πιστεύω, παιδιά, εμέσως πλην σαφώς ότι το λέει και για τους υπόλοιπους οι οποίοι κάποια στιγμή έφυγαν από αυτές τις εκπομπές, λέγοντας ότι οι Γερμανοί δεν ήξεραν ποιοι είναι οι παρουσιαστές. Ωραία, και εγώ καλούμε εγώ το δέχομαι. Φορά, κάτσε, περίμενε. Να ποιος είναι ο τάδε. Εγώ το πιστεύω, γιατί κάνει φοβερά νούμερα. Κάτσε, παιδί μου, τώρα λέμε άλλα πράγματα. Εδώ υπάρχει μια ουσία που δεν καταλαβαίνει ο Βλάκας, εν προκειμένου. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Κορομιλά είναι διευθύντρια.
Ο Γερμανός δεν καταλαβαίνει. Δεν ξέρει ελληνικά, είναι εκτός πραγματικότητας κλπ. Δεν πρέπει η διευθύντρια να τον ενημερώσει. Εδώ, έλα εδώ, Γιώχαν μου. Έτσι. Ναι. Η κυρία Καραβάτου. Ναι. Η κυρία Καραβάτου είναι αυτή, είναι πολύ καλή παρουσιάστρια, θα μας κάνει αυτά τα νούμερα. Ναι. Είναι κέγγιος. Ναι. Τώρα λέει ότι δεν γνώριζε τίποτα. Εάν λοιπόν δεν γνώριζε, σημαίνει ότι. Ξέρεις, ο Γιώχαν έπαιρνε αποφάσεις μόνος του. Μπράβο, χωρίς να ξέρει. Χωρίς να ξέρει. Ναι, πρώτα. Παιδιά, μπορεί να ισχύει όμως αυτό. Ποιο? Να μην ήξερε τίποτα. Εντάξει. Μα αφού λέει ότι εγώ γνώριζα, αλλά η αποφάση είναι άλλο. Δηλαδή, τυπικά τουλάχιστον παίρνει την κυρία Καραβάτου και τη λέει στην Κατερίνα μου. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Καλά, παιδιά, δεν αποφασίζει ο διευθυντής. Δεν απαραίτητο αυτό. Να μην είναι κλειμένη η απόφαση όπως το είπε. Παιδιά, τι λέτε. Όπα, σα ακούω και. Ξέχνατε κάτι. Ότι η Ρουλέ Κορομιλά δεν είναι η δουλειά τη και να έχει μάθει πώ θα είναι τυπική και όλα αυτά. Δεν είναι στην ουσία. Τη βάλανε με έναν διευθύντρια ψυχολογικών εκπομπών λόγω εμπειρίας, ναι. Αλλά δεν σπούδασε οικονομικά, marketing, management και όλα τα αυτά. Τι δουλειά έχει αυτό με το έχει τηλέφωνο. Έχει μεγάλη σημασία για μένα. Συγγνώμη, για να πας ένα τηλέφωνο πρέπει να κάνεις marketing. Όχι, να πάρεις ένα τηλέφωνο να πεις. Μπορεί να σου έχουν πει, δεν θα πεις εσύ παιδιά, τίποτα. Θα το συγγνώμη, να ρωτήσω εγώ κάτι, γιατί άκουσα κάτι για δεν είναι δική σου δουλειά να το ανακοινώσεις. Άκουσα κάτι για ανακοινώσεις. Αν δεν έχεις καλή σχέση με τον παρουσιαστή φιλική, παιδιά, το πει. Η ίδια είπε δεν το ήξερα καν. Άκουσα κάτι για YouTube. Είπε κάποιο ότι δεν ξέρανε τα στελέχη. Ότι δεν γνώριζαν ποιοι είναι οι παρουσιαστές. Και κάθε φορά λέει καλούμε να τους δείξω στα DVD και στα YouTube ποιος είναι. Του καναλιού. Ναι. Παιδιά, με συγχωρείτε, την τελευταία μέρα του Κουσκούς που ήμουν εκεί, όλα τα στελέχη, Franz Beckenbauer, Τόνι Μίλλερ, όπως τους έλεγαν αυτούς, πλάκα κάνω, παλιοί ποδοσφαιριστές είναι αυτοί, με κάτι ανθοδέσμες ήρθαν όλοι και μοιράζανε στα κορίτσια του Κουσκούς τα λουλούδια και λέγανε συγχαρητήρια για την τέλεια χρονιά που κάνατε και βγάλανε και δύο δελτία τύπου ότι το Κουσκούς είχε 33% άνοδο σε σχέση με παλιά. Για ποια στελέχη δεν ξέρουν τι παρουσιάστε, δεν το καταλαβαίνω. Εσύ θέλω ότι πιστεύεις ότι τους φάγανε και ότι φταίει και η κυρία Κορομιλάρη, συνάσω. Εγώ πιστεύω, καταλαβαίνω. Άκουσε, επειδή με ακουμπά προσωπικά όλη αυτή η ιστορία, γιατί κι εγώ μεγαλώνω ένα παιδάκι και ήταν η δουλειά μου. Ναι. Και η Κατερίνα ήταν έγκυος και 7 μέρες πριν γεννήσει της είπαν ότι δεν έχεις δουλειά. Τη στιγμή που 1,5 μήνα πριν και σε μένα και στην Κατερίνα και σε όλα τα παιδιά είναι... έλεγαν είπαμε, ότι καλά, το κουσκούς... Αποφάσισαν να αλλάξει. Ναι, εγώ δεν είπα κάτι. Εγώ λέω το εξής. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο παιδάκι από τη στιγμή που το αποφασίζετε, από τη στιγμή που το αποφασίζετε και μας έχετε αφήσει. Εντάξει, εγώ έχω δουλειά. Έχει δουλειά ο Κουμπαρούδης, έχει δουλειά ο Παπανότας, έχει δουλειά η Χάμου, έχει δουλειά η Καραβάτου, που υποτίθεται ότι ήταν η πετυχημένη ομάδα του Κουσκούς πέρσι. Κανένας τους. Σε αυτό θέλω λοιπόν να πω το εξής. Πάρτε ηθικά, ηθικά και ηθική. Δεν έχει χρώμα χώρας, δεν είναι γερμανική, δεν είναι ελληνική. Πάρτε ένα τηλέφωνο λοιπόν και πείτε, παιδιά, ακούστε, επειδή δεν μπορούμε να το έχουμε το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να σας έχουμε, αλλά να μας το πείτε. Σου είπα και την τελευταία φορά που μιλήσαμε, εγώ επίσημα από την κυρία Κορομιλά, για την οποία ενημερωνόμουν, από την οποία μάλλον ενημερωνόμουν κάθε μέρα για οτιδήποτε συνέβαινε στο κανάλι, δεν είχα ποτέ ενημέρωση ότι σταματάει η εκπομπή. Η κυρία Κορομιλά όφιλε να μας πει. Πάντως ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, Στάθη μου και εσύ, που έχεις κάνει μουτράκια. Περίεργα, τι έχεις, καλά. Ζεσταίνομαι. Αγάπη μου. Λοιπόν, ξέρετε τι σκεφτόμουν. Όπως είπε και το ρεπορτάζ τώρα, γιατί ο κύριος Καλημέρης την γνωρίζει φατσικά ενώ την Κατερίνα Καραβάτου, δεν θα χρειαστεί YouTube. Ξέρει σίγουρα ότι υπήρξε. Ποτέ μια... δεν ξέρει τι γίνεται. Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λες να θέλει YouTube ο κύριος Καλημέρης. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ναι, το θέμα είναι το εξής τώρα. Εάν υποθέσουμε ότι πάει ο Τζόνι Καλημέρης, έτσι, όπως λέει με το ρεπορτάζ, ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, τα βρίσκουμε με τον κύριο Κοντομινά και αποφασίζει να πάει. Θα είναι και η κυρία Κορομιλάκη, θα του πηγαίνει τα DVD στο γραφείο. Έλα, σταμάτα. Θα του λέει, ας πούμε, ότι η Καραβάτου είναι μια παρουσιάστρια. Δες στο YouTube, όπου, να δεις αν ήταν καλή ή όχι. Θα είναι. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Ρε παιδιά, στα λόγια μου έρχεστε. Τελικά αυτό είπε και η γυναίκα, ότι η προηγούμενη διοίκηση απαξίωνε εντός εισαγωγικών τους καταξιωμένους παρουσιαστές. Άρα, συγγνώμη, και η κυρία Μπασχόλης και η κυρία Κορομιλάκη. Και πήγαινε η Ρούλα και του έλεγε: ναι. Δες εδώ, ναι, Κατερίνα Καραβάτου, κάνει 50%. Ναι. Είναι φοβερό project, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Γεια. Ναι, και σου λέει νύχτα. Ο Γερμανός από εκεί πέρα τσακάνει, παιδιά, η Ρούλα Κορομιλάκη, δικό της το κανάλι. Περίμενε, και. Εσύ πώς είσαι διευθυντής ο οποίος δεν έχει μία θέση να πει μια κουβεντούλα. Έχει, αλλά δεν είναι από όπως η δική σου. Δεν ξέρουμε τι έχει πει στο παρασκήνιο. Μπορεί να έχει πει τα καλύτερα και να στηρίζει το project. Όταν έχει αδυναμία σε έναν άνθρωπο. Γιατί η Ρούλα Κορομιλά είπε ότι έχω τρομερή αδυναμία στην Κατέρνα Καραβάτου και το γνωρίζει το και είδαμε, η ίδια. Το είδαμε. Συγγνώμη. Πες ότι δεν περνάει από το χέρι σου, ρε παιδί μου, και αποφασίζουν οι Γερμανοί και σου παίρνουν την εκπομπή και δεν περνάει από το χέρι σου. Μετά δεν παίρνει ένα τηλέφωνο σε αυτόν τον άνθρωπο. Καταρχά να του πει να σου ζήσει το παιδάκι σου. Καταρχά. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό. Γι' αυτό και μίλησα για ηθική, παιδιά, και είπα ότι δεν έχει χώρα η ηθική. Ή την έχει ή δεν την έχει. Είτε για να ενημερώσει κάποιον ότι δεν έχει δουλειά, ψάξου σε αυτήν την δύσκολη αγορά να βρει δουλειά ή. Για να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις να σου ζήσει το παιδί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό. Η Κατερίνα, βέβαια, να πούμε για να είμαστε σωστοί
ότι είπε ότι η μητέρα της είδε μια γλάστρα όταν γέννησε που έγραφε Ρούλα Κορομιλά. Εγώ οφείλω όμως να τα βάλω τα πράγματα στη ζυγαριά και να πω ότι η Ρούλα ήταν εκείνη που με τις ανθοδέσμες και με τους Γερμανούς, Κροάτες, Πακιστανούς ήταν από πίσω και ήρθανε τελευταία μέρα στο Κουσκούς και έδωσαν στα κορίτσια τις ανθοδέσμες. Και επίσης θέλω να πω ότι λέτε για την προηγούμενη διοίκηση. Για ποια προηγούμενη διοίκηση? Η ιδιοκτησία άλλαξε, παιδιά, ο σταθμός. Ο κύριος Μάινους που ήταν γενικός παραμένει σύμβουλος, γενικός σύμβουλος στον Α, που σημαίνει ότι η περσινή διοίκηση σε επίπεδο αποφάσεων παραμένει η ίδια. Η ιδιοκτησία άλλαξε. Άρα, να μην τα μπερδεύουμε. Μπερδεύτηκα λίγο. Τώρα ψέματα δεν θα σου πω. Αυτό σου λέω. Προσωρινό είναι. Προσωρινό. Είναι για 1,5 χρόνο ακόμη, παιδιά. Είναι για 1,5 χρόνο ακόμη. Είναι για αυτή τη σεζόν και την επόμενη. Ο ιδιοκτήτης βάζει νέο διευθυντή. Ακριβώς. Δεν αντιλέγω, αλλά σας λέω το δεδομένο. Γιατί να εμφανιστεί η Εσμοτζόνη καλημέρα ξαφνικά? Είναι ένα φλερτ αυτό. Και γι' αυτό έχει ξεκινήσει και η συζήτηση ότι θα κάνει πρωινό η Κατερίνα Καραβάτου. Γιατί ο Δημήτρης Κοντομήνας τη θέλει πάρα πολύ. Αλλάζουν λοιπόν τα πράγματα, να σου δεν είναι. Παιδιά, ξέρω ότι έχει αποφασιστεί με υπογραφή ότι ο κύριος Μάινος θα μείνει αυτήν τη σεζόν και την επόμενη στον Α. Που σημαίνει ότι η διοίκηση είναι η ίδια με αυτήν που πήρε απόφαση να κοπεί η εκπομπή. Άλλο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σας ξαναλέω. Υποτίθεται ότι ο Α έριξε πάρα πολύ τα έξοδά του ακριβώς επειδή περιόρισε την πρωινή ζώνη. Ξαφνικά λέτε εσείς, εγώ δεν πιστεύω, παιδιά. Δεν πιστεύω εγώ, παιδιά, ότι η Κατερίνα θα πάει στην πρωινή ζώνη. Κρατήστε την ημερομηνία 9 του μηνός Μαρτίου. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέει. Η Κατερίνα μπορεί, όχι, πρωινή ζώνη όμως θα γίνει, παιδιά. Δεν έχει ενημερωθεί η Καραβάτου για καμία πρωινή ζώνη, για καμία εκπομπή. Σας το λέω, μίλησα μαζί της. Είναι στη Θεσσαλονίκη με το παιδάκι της και μας βλέπει και πολλά φιλιά να της δώσουμε. Δεν έχει ενημερωθεί για καμία πρωινή ζώνη. Δεν έχει καμία πρόταση. Για να μην μπερδευόμαστε. Δεν ξεκινάει. Γίνονται σετς. Σκέψη. Και λέμε, θα ήταν θετικό να γίνει μια πρωινή ζώνη με την Καραβάτου. Καλά, άμα δεν μιλήσουμε με την Καραβάτου, πώς θα το σκεφτεί? Πρώτα απ' όλα, πιστεύεις ότι θα γίνει στον τόπο του εγκλήματος? Εγώ που μπορεί όσο πάμε και να έχουμε τη δουλειά μου. Γιατί να μην γυρίσει? Με τους ίδιους ανθρώπους που έχω νιώσει άσχημα και όλα αυτά και κάπως. Άμα δεν έχω δουλειά, δεν πρέπει κάτι να κάνω. Άμα έχεις επαγγελματία και το σκέφτεσαι δεν έχω δουλειά, το κάνεις. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να μπορεί να είναι πιο συναισθηματικός κάποιος. Για υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Και η Κατερίνα έχει μάθει να κρατάει μικρό καλάτι σε όλα. Αλλά καλώς ή κακώς για την Κατερίνα υπάρχουν παντού πορτοκαλιές. Κακώς για την Κατερίνα. Δεν είναι μόνο στην Κάτζα πορτοκαλιές. Είναι κι αλλού. Και στο πικέρμι, δεν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Όλα καλά να πάνε.